επιστρέφοντας στο αυστηρό πλαίσιο της παρέλασης, παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή την προεδρική φρουρά. Προηγείται η σημαία και ακολουθεί λόγος ευζώνων. Οι εύζωνες, καθαροί απόγονοι της γενιάς των Βαλκανικών πολέμων και του έπους του 40, άξιοι προστάτες και συνεχιστές της εθνικής παράδοσης, θεματοφύλακες του ελληνισμού. Ατόφια κομμάτια του ελληνισμού κατέχουν τη μοναδική τιμή από όλο τον ελληνικό στρατό να παραμένουν όλο το 24ωρο άγρυπνοι φρουροί στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, ως απόδειξη της ευγνωμοσύνης του έθνους προς τους νεκρούς ήρωες και να θυμίζουν σε όλο τον κόσμο ότι η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα, με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα. Αποτελούν φυσικά την τιμητική φρουρά του συμβόλου της δημοκρατικής και ευγνωμούμενης πολιτείας μας, έτσι όπως οφείλουμε να την υπερασπιζόμαστε, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Οι θρυλικοί εύζωνες με ιστορία μακρά που χάνεται στα βάθη των αιώνων, καθώς η πρώτη μαρτυρία για εύζωνες, δηλαδή για καλά ζωσμένους στρατιώτες, συναντάται στα ομηρικά έπι, πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν ο Όμηρος αποκαλεί τους μυρμιδόνες του Αχιλλέα εύζωνες και τους εγκομιάζει για το θάρρος τους και την ταχύτητά τους στη μάχη. Από τότε η έννοια των ευζώνων συναντάται στους πολέμους των κλασικών χρόνων, στη μεγάλη εκστρατεία του Αλέξανδρου στην Ανατολή, στα χρόνια του Βυζαντίου και στη συνέχεια στην Επανάσταση, στους Βαλκανικούς πολέμους, στη Μικρασία, στην Εποπία, στα βουνά της Βόρειας Υπήρου το 40-41, όπου με τις ηρωικές πράξεις τους κατέστησαν σύμβολα ηρωισμού, θυσίας και νίκης. Σήμερα οι εύζωνες που στελεχώνουν, όπως είπαμε, την προεδρική φρουρά επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια ήθους, παράστασης, συμπεριφοράς και μετά από επίπονη εκπαίδευση φέρουν τη δοξασμένη αυτή στολή. Το ένδοξο παρελθόν της πατρίδας μας, οι ήρωες του έθνους, οι ηρωικές σελίδες της στρατιωτικής ιστορίας και οι παραδόσεις του λαού μας αναβιώνουν με τη σημαντική παρουσία των ευζώνων και προσδιορίζουν την ανάγκη για διατήρηση διαμέσου των αιώνων της εθνικής μας παράδοσης. Παρακολουθείτε το αργό, σταθερό και δυναμικό βάδισμα της προεδρικής φρουράς. Τόσο με την κλασική στολή του εύζωνα, όσο και με την εξίσου κλασική του μακεδονομάχου. Και μιλώντας για τους μακεδονομάχους, το τιμημένο αυτό κομμάτι της ιστορίας μας, ακούμε από την Φιλαρμονική το τραγούδι για τη Μακεδονία. Με πόση υπομονή και δυναμισμό ταυτόχρονα περνούν μπροστά από την εξέδρα χωρίς φυσικά να τους καταβάλει η βροχή. Και αυτή τη στιγμή δέχονται τον χαιρετισμό σεβασμού και τιμής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτόν τον οποίον έχουν ταχθεί από τον ελληνικό λαό να υπερασπίζονται. Εμφανώς συγκινημένος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολουθεί τους άνδρες της προεδρικής φρουράς. Ακούτε κι εσείς το χαρακτηριστικό χτύπο
το βάδισμά τους. Η εικόνα και ο ήχος νομίζω μιλάνε από μόνα τους. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων και της νεολαίας μας. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, θέλοντας να τιμήσει το βασιλιά των όπλων, το πεζικό, το πρώτο στην αρχαιότητα, οφείλουμε να πούμε, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών πολέμων, κατά τη διάρκεια των οποίων και κατά γενική ομολογία το όπλο του πεζικού μεγαλούργησε, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επίτευξη των εθνικών στόχων και ενσαρκώνοντας έμπρακτα τα οράματα της μεγάλης ιδέας του έθνους, ανακήρυξε λοιπόν το Γενικό Επιτελείο. Ανακήρυξε το έτος του 2012 ως έτος του όπλου του πεζικού. Αποστολή της Σχολής Πεζικού στην Ειρήνη είναι να εκπαιδεύει τα στελέχη του πεζικού μέχρι το βαθμό του λοχαγού για να καταστούν ικανά να εκτελέσουν τα καθήκοντα του βαθμού τους για ένα έως δύο ανώτερα κλιμάκια. Βλέπετε από κοντά τις ένδοξες πολεμικές σημαίες και βέβαια τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να τις τιμά αναλόγως. Οι επόμενοι που θα δούμε να παρελάβουν, βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της τηλεοπτικής μας οθόνης, είναι βέβαια οι γνωστοί σε όλους μας βατραχάνθρωποι, ένας ουλαμούς της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, τα περίφημα ΟΙΚ. Αποτελούν εξαιρετικά επίλεκτο και εκπαιδευμένο τμήμα των ενόπλων δυνάμεων, έτοιμοι να ανταποκριθούν οποιαδήποτε στιγμή στο κάλεσμα της πατρίδας και να αναλάβουν με επιτυχία τις πιο παράτολμες αποστολές. Δικαίως τους αποκαλούν τη σιδερένια γροθιά του πολεμικού μας ναυτικού, που θα προκαλέσει ανά πάσα στιγμή θανάσιμο πλήγμα στον εχθρό. Το πολεμικό ναυτικό με τις σύγχρονες μονάδες και την υψηλή ετοιμότητα αποτελεί ισχυρή δύναμη αποτροπής και εγγυάται την προάσπιση της ελευθερίας και αξιοπρέπειας του έθνους. Παράλληλα, συνεισφέρει στις ανάγκες του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα του νησιωτικού πληθυσμού. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Παρακολουθείτε τα περίφημα ΟΙΚ. Άντρες με ιδιαίτερα σκληρή εκπαίδευση. Παίρνουν αυτή τη στιγμή μπροστά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεχόμενοι τα θερμά χειροκροτήματα των παρισταμένων. Άψογος ο σχηματισμός και η λεβεδιά αυτών των νέων. Ακολουθούν τα τμήματα της σχολής Ικάρων. Περνάμε λοιπόν στην πολεμική μας αεροπορία. Πρώτη σημαία της σχολής, η σημαία της σχολής Ικάρων. Ενώ ακόμη βέβαια παρακολουθούμε τα στελέχη των ΟΙΚ, των υποβρυχίων καταστροφών,
καθώς απομακρύνονται από τον χώρο της ξέδρας. Και αυτή τη στιγμή στην οθόνη βλέπουμε τη σημαία της σχολής Ικάρων. Τα νέα παιδιά της σχολής, οι αυριανοί πιλότοι, που περνούν τώρα μπροστά από τον χώρο των επισήμων, τα αυριανά στελέχη της πολεμικής αεροπορίας που θα παραλάβει την εναέρια σκυτάλη. Καμαρώνουμε τους αυριανούς φύλακες των ουρανών μας, που έταξαν ως σκοπό της ζωής να ανέβουν ψηλά και από το ύψος αυτό να διασφαλίσουν τα κριτικά ορόσημα των γαλανών ελληνικών ουρανών και της Αιγαιοπελαγίτικης θάλασσας. Η σχολή Ικάρων είναι το αεροπορικό φυτώριο που δέχεται νέους και νέες με όνειρα και ιδανικά, η δημιουργία επιδείξεων, η οποία μάλιστα μαζί με την μπάντα της πολεμικής αεροπορίας κατέπληξαν το κοινό στο φεστιβάλ της Μόσχας τον προηγούμενο μήνα. Ακολούθησε και λόγος μαθητών της σχολής υπαξιωματικών διοικητικών της αεροπορίας μας, της γνωστής ΣΥ. Στο μεταξύ, να πούμε ότι μπροστά από τον χώρο των επισήμων περνούν οι δόκιμοι αστιφύλακες, γυναίκες και άνδρες, στην εκπαίδευσή τους στη σχολή αστιφυλάκων, η οποία είναι ισότιμη με τα ΤΕΗ, αποκτούν πολύτιμα εφόδια για να αποκριθούν με επάρκεια και επαγγελματισμό στα καθήκοντά τους. Ενώ μετά από αυτά τα στελέχη παρακολουθούμε το άγημα του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Με τελευταίους, αλλά πάντα άξιους, τις ειδικές ομάδες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών, οι οποίοι προσφέρουν καθημερινά με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα και στον Έλληνα πολίτη. Βλέπετε να περνούν από μπροστά μας τα αμάχημα στελέχη των ειδικών αποστολών του λιμενικού. Εδώ βέβαια τελειώνει και το βασικό μέρος της παρέλασης. Νομίζουμε πως ο ελληνικός λαός πρέπει να νιώθει περήφανος, καθώς οι οικονομικές θυσίες του, ιδιαίτερα βαριές, ειδικά αυτή την εποχή, αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο για την αμυντική θωράκιση της πατρίδος. Παρακολουθούμε για άλλη μια φορά τη φιλαρμονική του Τρίτου Σώματος Στρατού. Οι ένοπλες δυνάμεις σήμερα με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουν την άρτια εκπαίδευση και υψηλό φρόνημα αποτελούν τον κύριο παράγοντα αποτροπής του πολέμου και έχουν τη δυνατότητα να αποκρούσουν αποτελεσματικά οποιαδήποτε απειλή στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι σίγουροι. Παρακολουθούμε στους δέκτες μας στον Εύζωνα, μαζί με τους συναδέλφους του.